Λοιπόν, έχουμε έρθει εδώ στη Citroën, γιατί σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα. Σήμερα θα πάρω το δεύτερο μου αμάξι. Η αλήθεια είναι ότι πρώτη φορά στη ζωή μου κάνω τέτοιο giveaway. Έχω κάνει PlayStation 5, έχω κάνει gaming PC που κάναν και 2 και 3 χιλιάρικα. Αλλά αμάξι ποτέ. Λοιπόν, και το αμάξι που κάνουμε giveaway είναι αυτό εδώ. Για να φορτίσει θες 3 ώρες. Η αυτονομία της μπαταρίας του είναι στα 75 χιλιόμετρα, δηλαδή μπορεί να βγάλει 75 χιλιόμετρα άνετα. Ηλεκτρικό κινητήρα έχει στους 6 κιλοβατόρες. Η χωρητικότητα της μπαταρίας είναι 5,5 κιλοβατόρες. Η τιμή του ξεκινάει από τα 7.600 και φτάνει στα 11 χιλιάρικα. Το συγκεκριμένο που έχουμε είναι κοντά στα 10. Σε περίπτωση που δεν σ' αρέσει στην τελική, ξέρεις κάτι ρε φίλε, το δίνεις και βγάζεις λεφτά. Η μέγιστη ταχύτητα που έχει είναι στα 45 χιλιόμετρα. Για να πάρεις μέρος τώρα και να το κερδίσεις. Κερδίσεις εσύ αυτό το αμάξι, γιατί που ξέρεις, μπορεί εσύ που βλέπεις αυτή τη στιγμή να κερδίσεις. Δεν χρειάζεται φίλε μου να έχεις δίπλωμα, δεν χρειάζεται να είσαι καν ενήλικας, μπορείς ακόμα και πιτσιρικάς να είσαι να πάρεις μέρος. Τι πρέπει να κάνεις? Πρέπει να πας στο Instagram μου, το οποίο είναι αυτό εδώ, και να κάνεις follow εμένα, follow το CarMap, γιατί αν δεν υπήρχε το CarMap δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτό το giveaway. Τρία, το Σπύρο, και τέταρτον, like στο post. Επίσης μην ξεχάσεις να κάνεις και subscribe, γιατί θα έχει πάρα πολλά τέτοια giveaway από εδώ και πέρα. Και ο νικητής του αμαξιού, αν έχει subscribe, κάτι καλό μπορεί να κερδίσει. Πάμε να δούμε το αμάξι που μπορεί να κερδίσεις εσύ που το βλέπεις αυτό αυτή τη στιγμή. Α, και στο τέλος του βίντεο συνάντησα κάτι YouTubers. Α, να ο Σπύρος. Πώς έλα ρε. Τι έγινε? Πού είσαι? Έλα, είμαστε. Τι κάνεις? Καλά. Γεια σας. Αμάξι θέλουμε να δούμε. Γι' αυτό εδώ σκεφτόμαστε. Σπύρο. Ναι, ναι, ναι. Οπότε στην ουσία μιλάμε για ένα πρωτοποδήλατο. Υπάγεται βασικά στην κατηγορία του μοτοποδήλατου, δεν είναι αυτοκίνητο. Το δικά μας χωρίς δίπλωμα οδήγησης. Δεν χρειάζεται δίπλωμα οδήγησης. 16 χρονών μπορεί να το οδηγήσει κάποιος. Δηλαδή, εγώ αν είμαι 16 χρονών, το παίρνω κανονικά στον δρόμο και πηγαίνω. Πάνια μοτοποδήλατο. Από εκεί και πέρα μιλάμε για μια αυτονομία 75 χιλιόμετρα. Είναι πλήρης ηλεκτρικό. 3 ώρες φόρτιση χρειάζεται σε οικιακή πρίζα. Δηλαδή, δεν παίρνει κάπου βενζίνη, δεν έχει. Τίποτα πολύ. Έχουμε εδώ πέρα, άμα δείτε, στην πόρτα του συμβολικού, στην υποδοχή της πρίζας. Ναι. Το πρίο το βάζουμε στη πρίζα. Κανονική πρίζα. Σούκο. Βγάζει το κινητό, βάζει το. Έχει μακραίνει κιόλα. Όπα. Ναι, βέβαια. Είναι 3 μέτρα. Δες πόσο πάει. Και το βάζει σπίτι και φορτίζει. Και το βάζουμε μια μπαλαδέζα και φορτίζει κανονικά. Από το 0 μέχρι το 100% χρειαζόμαστε 3 ώρες φόρτιση. Από εκεί και πέρα μιλάμε για μια αυτονομία 75 χιλιόμετρα. Ναι. Και τελική ταχύτητα 45 χιλιόμετρα την ώρα. Επιτάχυνση έχει όπως όλα τα ηλεκτρικά, πάει κατευθείαν. Κατευθείαν. Αρχικά να δούμε αν χωράμε. Για να δούμε. Εντάξει. Νομίζω ότι άνετα χωράμε. Α, τα τζάμια είναι κανονικά. Είναι... Τα τζάμια είναι ναι. Χειροκίνητα. Πατάμε. Να θυμηθούμε τις παλιές εποχές να φέρω. Τέλειος. Πορπαγκάζ έχει. Πίσω από τα καθίσματα. Πολύ ωραίο. Και το σημαντικό είναι ότι μπορούν να το οδηγήσουν από τα 16 χρονών. Η βασική ερώτηση τώρα. Τι τιμή έχει? Ξεκινάει από τα 10.500. Ναι. Και από εκεί και πέρα ανεβαίνεται. Από εκεί και πέρα έχει και επιδότηση από το κράτος, επειδή είναι πλήρης ηλεκτρικό. 3.000 ευρώ για άνω των 29. Αν είναι κάτω από 29 ο αγοραστής, 4.000 ευρώ. Και φτάνει δηλαδή μέχρι ένα edition, special edition. Μέχρι και τα 12.000 ευρώ. Και αυτό που ας πούμε δεν θα έχει πανόραμα, δεν θα έχει... Πανοραμική είναι στάνταρ. Αυτό που αλλάζει είναι ότι δεν θα έχουμε τα τάσκα, τα εξωτερικά. Όπως και δεν θα έχουμε και τα δικτάκια, ας πούμε, και τις θηκούλες μέσα στην καμπίνα. Τι θα πάρουμε αυτό? Έτσι χωράμε. Ωραία, αυτό σε τι χρώμα διαθέσιμο το έχουμε να το πάρουμε? Υπάρχουν όλα τα χρώματα. Έχω λίγο, να είσαι πολύ το πλήρες. Σε γκρι θα διαλέξουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραία, μα 2%. 2% και 5 κιλοβατόρες αν το βάλεις κάτω. Τόσο πάντων βγαίνει. 1,5. 1,5, ναι. 1,5 ευρώ. 1,5 ευρώ η φόρτιση για 75 χιλιόμετρα. Με 1,5 ευρώ 75 χιλιόμετρα. Καλό είναι αυτό. Με 1,5 ευρώ φορτίζεις το αμάξι σου ουσιαστικά. Πάνω κάτω, ναι. Και το βάζεις στην πρίζα του σπιτιού σας αντί για τη λάμπα ή το κινητό και καίει τα ίδια. Ούτε τέλη πληρώνεις, ούτε ασφάλεια. Τι βασικά ασφάλεια πληρώνεις. Ασφάλεια. Ασφάλεια πληρώνεις, τέλη δεν πληρώνεις. Μια χαρά, χωράς και εδώ άνετα. Σκεφτείτε, εγώ είμαι 93 και είμαι μια χαρά. Γκάζι φρένο, τίποτα άλλο. Λίγες μέρες μετά από την πρώτη μέρα που είχαμε έρθει εδώ, λογικά το αμάξι που πήραμε, δώσαμε τα λεφτά, τώρα θα το πάρουμε την αντιπροσωπεία. Δεν ξέρω αν μας το έχουν ετοιμάσει, δεν το βλέπω πουθενά εδώ. Ας ελπίσουμε ότι είναι εδώ και έχει και τις πινακίδες, γιατί για να πάρεις τις πινακίδες ήταν μια διαδικασία που κράτησε 2 εβδομάδες. Για το αμάξι δεν το νοικιάζουμε παιδιά, το αγοράζουμε για να το δώσουμε σε έναν από εσάς ως χριστουγεννιάτικο δώρο.
Εδώ περιμένουμε το αμάξι. Περιμένουμε καιρό πάντως. Εγώ θα δοκιμάσω να το σηκώσουμε. Πόσο βαρύ να είναι. Καλά, δεν είναι και ποδήλατο. Λοιπόν, αυτά που μου στείλανε είναι κάποια αυτοκόλλητα. Δεν ξέρω αν θέλετε να τα βάλετε ή όχι. Πάμε να δούμε τι γίνεται, γιατί αμάξι δεν βλέπω να παίρνουμε σήμερα. Πού το έχουνε, δεν μπορώ να καταλάβω. Το κρύβουνε. Οχ, καταφωνεί. Απίστευτο. Απίστευτο. Official, το δεύτερο αμάξι που αγοράζω στη ζωή μου. Βασικά τρίτο. Είχα ένα Mercedes, το έβγαλα. Στα παλιοσίδερα είναι αυτή τη στιγμή. Δεύτερο είναι εκεί πέρα. Και τρίτο είναι αυτό. Τα έχω ξαναμπεί. Μια χαρά. Πρέπει να σπάρω και για να χωρέσουμε, να ξέρεις, δεν χωράμε. Θα κολλήσουμε και το αυτοκόλλητα, αλλά τώρα. Τα έχεις. Το κουτί. Πάνω φέρω, πάνω φέρω. Η αλήθεια είναι ότι πρώτη φορά στη ζωή μου κάνω τέτοιο giveaway. Έχω κάνει PlayStation 5, έχω κάνει gaming PC που κάναν και 2 και 3 χιλιάρικα. Αλλά αμάξι ποτέ. Κάτσε πώς ανοίγει, πάμε. Εδώ πατάς. Ο καθρέφτης εδώ, μπρος πίσω με το χέρι. Ρε, είμαι πολύ κακό στο να κολλάω αυτοκόλλητα. Πάρα πολύ κακό. Κάντο καλύτερα, γιατί θα βγει έτσι το αυτοκόλλητο. Έλα, μυρογνωμόνιο είσαι, μην λες τώρα και βγαίνει τώρα. Ναι, κάτω λίγο ακόμα να βγει πόρτα την άλλη. Ρε, δεν νιώθει τίποτα, τάγκ είναι. Πω. Technology, technology. Να σου πω, έχει εδώ ακόμα τις ζελατίνες με αυτές τα κάτσες. Πριν τσιλί γίνω τη ζέλουρα, άνθρωπε. Βάλε μπρος, ξέρεις να βάζεις μπρος. Έχω βάλει, μια χωρίς το φρένο, εγώ είμαι έτοιμος. Κοίτα, έφυγα. Δεν σου φεύγω, Πρόσεχε. Κάτσε, κάτσε, θα του πω. Περίμενε, να περάσουμε. Έλα. Φύγαμε. Ω, να σου γάμι. Που άκουσε το, άκου πώς κάνει εξάρτηση. Καλησπέρα. Ήρθε η ώρα να κάνουμε 0-100 τεστ. Πόσα δευτερόλεπτα θα πάρει. Λοιπόν, μετράς. Με κόρνα. Μπι, πάμε. Κόρνα, μα. Σου κάνω. Όπου με έκουμε σε αυτό, άκουσες. Εδώ, με το εργαλείο μας. Φιλαράκι για τα τζάμια έχει έρθει. Ναι, μαγιά. Όσοι θες. Και θέλω να μου πεις τι βαθμό βάζεις αυτό το αμάξι μόλις το πήρα. Καινούριο δικό μου, για να γίνει giveaway. Αρχικά να το χαίρεσαι, να προσέχεις, καλές βόλτες. Όλα τα καλά σου εύχομαι. Να είσαι καλά, μαγιά. Εντάξει, κοίτα, εμένα τα σμαρτάκια δεν μου αρέσουν γενικά. Αλλά είναι αυτό, είναι ηλεκτρικό, είναι. Ηλεκτρικό. Μεγάλο. Μόνο που είναι Citroën. Citroën αμήλεια. Αυτό είναι κούκλα, να το χαίρεσαι. Θα ήθελα να το κρατήσω, αλλά ένας από εσάς θα το πάρει. Να και πινακίδα. Καλό! Μα χωράει παντού, γι' αυτό το πήραμε. Λοιπόν, με βλέπετε τώρα μιλάω από μέσα από το αμάξι. Ο βιντεογράφος έχει πάρει το δικό μου. Θέλω να ρωτήσω κάποιον γνώμη πόσο πιστεύει βαθμό για αυτό το αμάξι. Λοιπόν, τώρα πρέπει να πάμε αριστερά. Πάμε να πάρουμε τον κάμπαν. Πάμε δεξιά, λωρίδα, τέρμα σιγά. Φίλε, καινούργιο το πήρα, καλό! Καλό το αμάξι! Ευχαριστώ. Καλό είπα. Λες και οδηγάω Porsche, νιώθω. 50 είναι το τέτοιο. Σε πατάω για πλάκα. Όπα, προσέχτε, μηχανές. Σου λέω σύμφωνας, είναι. Που φτερά να είχε, θα πέταγα. Κάτσε ρε, δίπλα μου περνάς. Αυτό το αμάξι, παιδιά, θα λέγεται ο σύμφωνας. Που ήταν λίγο καυτηφορικός ο δρόμος, πήγε 46. Προχωράμε το Mercedes από πίσω. Προχωράμε. Ήδη το έχω αγαπήσει αυτό το αμάξι. Είναι ό,τι πιο άνετο, ό,τι πιο βολικό. Θες να πας μέχρι το περίπτερο το βράδυ. Μπαίνεις στο αμαξάκι σου και πας τσουκ. Και δείτε πως κοίτανε όλοι. Είναι απίστευτο. Τα βλέπετε όλα εδώ, high definition 3D. Πάμε να πάρουμε το γκάβαλο. Να πάμε να φάμε σε κάτι εστιατόρια τερματισμένα. Θέλω και κόρνα, αδερφέ. Δεν έχουμε κόρνα, κάτσε. Έχουμε κι άλλο. Όπως βλέπετε, πλέον έχω δύο αμάξια. Είμαστε στον γκαράζ του Κάβαλου. Το αμάξι του Κάβαλου, να το. Μερσεντικό κι αυτός, αξία. Έβγαλε κι αυτό το σχρό το πράσινο. Και τώρα το αμάξι είναι top. Αυτό εδώ θα το πάρετε εσείς. Πολύ απλά κάνοντας follow εμένα. Follow το Σπύρο, το Karma, το application το οποίο έχει τα πάντα, κυριολεκτικά τα πάντα για το αμάξι σας. Από το να κάνετε service μέχρι να αλλάξετε λάστιχα, οτιδήποτε. Κατεβάζετε την εφαρμογή και το Karma σας τα βρίσκει όλα. Και κάνοντας αυτά τα τρία βήματα και like στο post που έχω ανεβάσει στο Instagram, μπορεί να το πάρεις εσύ αυτό. Να σου πω πότε λύγει ο διαγωνισμός. 31 πρώτου. Καλώς ήρθατε στο φτωχικό μου. Ωραία, ωραία. Θα πάμε σε μαγαζιά, με Αστέρι, με Σελένο, οπότε πρέπει να είμαστε κυριλέ. Λέω, θα πάμε εκεί, τι σου καλά, και μου λέει, ρε μπρο, με κάτι φόρμες, είπε. Θα φέρθει και ο γονιλό. Το it's only, τι φάς. Εσένα δεν σε περίμενα εδώ.
Ούτε εγώ δεν πέφτω. Για το κάπαλα δεν είσαι εδώ, είναι ο κάπαλα με. Νομίζω σύμπτωση. Εγώ ερχόμουν εδώ γιατί είχα για άλλο λόγο. Πήρα ένα μάξι. Αγόρασε και τα δύο δικά μου βασικά. Περίμενα, αυτό δεν είναι του κάπαλου. Αυτό είναι του κάπαλου. Ρε με τρολάρει τώρα. Πού? Περίμενα τον κάπαλο, δεν σέρνα. Μετά μου δίνει ένα μάξι που είναι λίγο με το κάπαλο. Αν θε το παίρνει και βόλτα. Ποιο? Αυτό. Έχει πάρει και το αμή. Δεν κατάλαβε. Ωραία, μπορεί λίγο να μιλήσει σοβαρά. Θυμάσαι που κάποτε με πήρε με ένα Τέσλα και μου είπε το πήρα. Εγώ όντω το πήρα. Όντω το πήρα. Πήγα στην αντιπροσωπεία και το πήρα. Ε, φίλε, θα μου κάψει το μυαλό, άλλο. Κάντε κουμάντο μια. Πάει, πάει, γιατί είναι και μεγάλο το αμάξι. Έλα πίσω. Ωραία. Όπα, όπα, έλα δει τη μαλακή άκρα. Τι έγινε. Πάω, πάω. Πάω. Είναι το αμάξι, μαλάκα, μια κουτσουλιά. Πώς γίνεται να μπερδέψεις από αυτό το αμάξι? Το DTRP πετάς με ελικόπτερα και τέτοια, δεν μπορείς να παρκάρεις. Ελικόπτερο δεν ξέρει να πετάει. Και εσύ βιντεογράφος Κονήλο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, παρκάραμε. Αυτό ήταν το βίντεο. Τώρα θα πάμε στο βίντεο του κάβαλου. Πάμε να φάμε ψαράκι. Αυτό ήταν, θα λέμε.